Αλεξανδρίνη. Ήταν χειμώνας και γύρω από τη Σόμπα, μια παρέα, και ανάμεσα σε ιστορίες και χωρατά, ρώτησα τη μεγάλη γυναίκα. Τι είναι ο έρωτας? Δεν είμαι παιδί μου αρμόδια να σου απαντήσω, γιατί δεν τον γνώρισα, μα κατά που ακούω και λένε, ένας διάβολος θα είναι. Που αλίμονος αυτόν που θα το συναντήσει, και αλίμονος αυτόν που δεν θα το συναντήσει. Ο άντρας της κάπως ενοχλημένος της λέει, άμα δεν κατέχεις να μην μιλείς. Ο έρωτας της λέει, είναι ένας θεός, πρασινοφορεμένος, και άμα ριζώσει την καρδιά, αναθεματισμένος. Αλλά και ο έρωτας και ο θάνατος, και οι δυο με κυνηγούνε. Του θάνατου εξέφυγα, τον έρωτα φοβούμαι. Και όταν δεν ξέραμε την απάντηση, οφείλουμε να προστατεύουμε την ερώτηση. Στα πολύ παλιά χρόνια,
Στην Κρήτη κάνανε επιθέσεις οι πειρατές και κλέβανε νέους και νέες για σκλάβους και ναύτες. Σε μια τέτοια επίθεση, ένας γέρος γεμάτος αγωνία λέει στη γυναίκα του: «Πού να σε κρύψω, πες μου πού να σε κρύψω να μην σε βρούνε». «Τι να με κάνει με νεκρή γυναίκα, κι αν σε δούνε με τα μάτια μου». Το χρώμα της αγάπης ποιος θα μου το βρει; Ποιο το χρώμα της αγάπης ποιος θα μου το βρει; Να είναι κόκκινο σαν ήλιος, θα καίει σαν φωτιά. Κίτρινο σαν το φεγγάρι θα έχει μοναξιά. Να έχει του ουρανού το χρώμα θα είναι μακρινή. Να'ναι μαύρο σαν τη νύχτα, θα'ναι πονηρή. Ποιο το χρώμα της αγάπης, ποιος θα μου το βρει; Σύννεφάκι φεύγει και περνά. Να είναι άσπρο για σεμάκι στον άνθο χαλά. Να είναι άσπρο για σεμάκι στον άνθο χαλά. Παίξαμε τώρα επίσης ένα καινούριο τραγούδι από το τίτλο τραγουδίου του δίσκου που δεν σας τον είπα προηγουμένως. «Γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά». Θα σας έχει συμβεί να έχετε ερωτευτεί και να μην βλέπετε τίποτε άλλο παρά τα μάτια του αγαπημένου ή της αγαπημένης. Όπου και να βάζεις το βλέμμα, εκεί κάθονται. Γιατί δεν βλέπει τίποτα. Ο ερωτευμένος έτσι κι άλλως είναι τυφλός. Έχει μια χαραμάδα και βλέπει μόνο αυτό. Τα κόρτα και εγώ παίζω.
είδα το χρώμα των ματιών σου στον τοίχο της Αγιάς Σοφιάς, πάνω στις πέτρινες ψηφίδες, στο φόρεμα της Παναγιάς. Είδα το χρώμα των ματιών σου στο φόρεμα της Παναγιάς. Στο αντιφέγγισμα μιας βάρκας, στου λιμανιού το γυαλίνο νερό, στην αποκάλυψη του Γκρέκου, σε ενός αγγέλου το φτερό. Είδα το χρώμα των ματιών σου σε ενός αγγέλου το φτερό. Πάνω σε χέρι μπακυρένιο, μιας κλειστής αυλής, πάνω στου βασιλιά το στέμα, πέτρα δυτής Ανατολής. Είδα το χρώμα των ματιών σου, πέτρα δυτής, πέτρα δυτής Ανατολής. Το ξέρω πως και σ' άλλους τόπους το χρώμα θα το βρω ξανά, μ' αυτή τη λάμψη μες στο βλέμμα δεν την ξανά δα πουθενά. Μ' αυτή τη λάμψη μες στο βλέμμα δεν την ξανά δα πουθενά. Στα Χανιά, στα αρχές του περασμένου αιώνα, έζησε ένας άντρας από τη Βεγγάζη, μαύρος. Τον έλεγανε Σαλί. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ήταν αχθοφόρος στο λιμάνι. Είχε ένα καρότσι, μετέφερε πράγματα, έβγαζε από το καράβι τους ανθρώπους έξω, γιατί το λιμάνι ήταν ανάβαθο και έμενε απ' έξω. Ήταν ένας άνθρωπος λοιπόν που ήταν μουσουλμάνος.